Εγώ είμαι με την ιδιότητα του ΚΚΕ εδώ, όχι του βουλευτή, γιατί ξέρετε, δεν είναι και πολύ σπουδαίος τίτλος και καλό θα κάνετε, όχι μόνο εσείς, λέω γενικότερα, επειδή είναι και τα κανάλια εδώ, συνολικά ο ελληνικός λαός, όχι μόνο γενικότερα να προσέχει την ψήφο του, που τη δίνει κάθε φορά αυτό που λένε όλοι και το ποιους εκλέγει, αλλά κυρίως να έχει εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη. Στη δύναμη δηλαδή του αγώνα, του συλλόγου, του σωματείου, των εμπόρων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, και εκεί να πιέζει και με τους αγώνες και με πράξεις την κεντρική εξουσία ή αν θέλετε και τη Βουλή, την όποια πλειοψηφία, γιατί εκεί ψηφίζονται με πλειοψηφία τα νομοσχέδια όπως το σημερινό για τον κλιματικό νόμο, που μπορεί να το θεωρείτε άσχετο με τα προβλήματα που θίξατε σήμερα και που λέγεται το υπόμνημα, αλλά σας πληροφορώ ότι δεν είναι καθόλου άσχετο. Μιλάει για αυτά. Μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και πώς την αντιμετωπίζει. Μιλάμε για τις επιλογές που κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία σήμερα που θα το ψηφίσει. Εγώ έκανα παρέμβαση χτες και μίλησα, αν την ακούσατε, η οποία είναι για τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής που σας απασχολούν άμεσα, γιατί είναι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιήσετε εσείς. Έτσι λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από την εξής αντίληψη, ότι τη μικρή επιχειρηματικότητα, τη μικρή επιχείρηση, το εμπορικό κατάστημα, τη βιοτεχνία, τον επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο, ή με οικογενειακό προσωπικό, είτε με λίγο προσωπικό τέλος πάντων, αυτό που προσπαθεί να επιβιώσει, τον υπονομεύει η μεγάλη επιχείρηση. Και κυρίως οι πολιτικές επιλογές, το πολιτικό προσωπικό που βάζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, που αφορούν και το βιομηχανικό κεφάλαιο και το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και βεβαίως έχει το πολιτικό του προσωπικό, δηλαδή τους βουλευτές, δηλαδή τους υπουργούς και τις εκάστοτε κυβερνήσεις που υπηρετούν και εξασφαλίζουν τα δικά τους προνόμια σε βάρος της μικρής επιχείρησης όμως. Άρα λοιπόν, κύριε Μπούκιο, μπορεί μεγάλη να μην γίνεται, εντάξει, σωστά το επισημάνατε εδώ, όλοι τουλάχιστον, όμως μπορείτε να επιβιώσετε στοιχειοδός εσείς και οι οικογένειές σας. Γιατί δεν παλεύετε να γίνετε ξαφνικά από τη Λιβαδιά ο υδραυλικός, ο αρτοποιός, ο έμπορος, ο το κατάστημα, οποιοδήποτε βιοτέχνης να γίνει εφοπλιστής και να έχει 10 καράβια και να κουβαλάει το LNG, το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο τώρα δηλαδή, που είναι και της επικαιρότητας για να βγάζει τρελά κέρδη. Ούτε θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, ο αρχηγός διατροφικής αλυσίδας που θα κάνει και εξαγωγές στο εξωτερικό και τέτοια. Άρα λοιπόν, το να ζήσει στοιχειοδός η οικογένεια του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία είναι ζήτημα, πώς να το πω, τιμής, δράσης, αγώνα, υποχρέωσης κάθε πολιτικού κόμματος. Και εγώ συνηθίζω να λέω, ξέρετε, ότι ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μας επισκεφθήκατε. Θα πρέπει να λείπουν με την έννοια ότι, εντάξει, λέγεται από ευγένεια συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση και του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων και όσοι θέλουν να εκπροσωπούν αυτό το λαό εκεί στη Βουλή, να, όχι να επισκέπτονται, να ενημερώνονται και κυρίως να δραστηριοποιούνται εκεί και να χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι, τρόπος του Λέγιν, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά τι σηκώνουν το χέρι και ψηφίζουν στη Βουλή κάθε φορά. Και βέβαια να σας πω ότι εμείς, παρότι τις αδυναμίες που μπορεί να έχουμε, ελλείψεις που μπορεί να παρατηρήσετε, είμαστε περήφανοι γιατί σταθήκαμε στο μέρος του επαγγελματία, του βιοτέχνη, του έμπορα και μέσα στη Βουλή. Και με προτάσεις νόμου και με καταψηφίσεις αντιλαϊκών νομοσχεδίων και με μια σειρά ζητήματα. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, την οποία πολλά από αυτά τα βλέπω εδώ να τα λέτε, στο υπόμνημά σας, και για την κατάργηση της ρήτας αναπροσαρμογής και για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν ξέρω, το ΦΠΑ
στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και για κατάργηση που λέμε κάποιων χρεών σε εφορία και σε τράπεζες ή έστω μείωσή τους, αυτοί με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις. Αφορολόγητο όριο για αυτούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, 12.000 ευρώ λέμε, το χρόνο και προσαυξημένο για κάθε παιδί κλπ. Θα τα έχετε υπόψη σας, μην τα αναφέρω, δεν χρειάζεται, μπορεί να σας δώσω και όλη την πρόταση νόμου ή όλες τις παρεμβάσεις μας. Και η κομματική οργάνωση μπορεί επίσης να σας δώσει και να μας πείτε τι άλλο θέλετε να προσθέσουμε ή δεν ξέρω τι, πού δεν συμφωνάτε, για το ότι να κάνουμε πιο αποτελεσματικότερη τη δράση μας. Είμαστε σε αυτό ανοιχτοί, ανοιχτή γραμμή να έχουμε ανά πάσα στιγμή. Και προσωπικά κάτω στο γραφείο, στον Περισσό, στη Βουλή και εδώ με την κομματική οργάνωση, οτιδήποτε αίτημα, δίκαιο αίτημα έχετε, μπορούμε να το προωθήσουμε. Και βεβαίως τα δίκαια αιτήματα είμαστε πάντα μπροστά σε όλους τους αγώνες. Οι επιλογές των μορφών πάλης είναι δικό σας θέμα. Δηλαδή αν θα κλείσετε τα μαγαζιά όλα, αν θα κινητοποιηθεί ένας κλάδος, αν θα συντονιστείτε με άλλα κοινωνικά στρώματα, πιστεύουμε ότι εσείς πρέπει να τα αποφασίζετε. Αν θα κλείνετε μια εφορία, για παράδειγμα, ή μια τράπεζα, όπως είπε ο κύριος Γέρος από εκεί, την Ομοσπονδία των Επαγγελματίων Διατεχνών, θα μπορούσαμε να τα δούμε και να σας στηρίξουμε. Δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν είναι το κουκουέ, δηλαδή, που θα πει αυτή τη μορφή πάλης ακολουθήστε. Και εδώ που τα λέμε, μας έχετε ακούσει να λέμε για κοινωνική συμμαχία, για την ανάγκη ενότητας, κοινής πάλης όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα που είναι. Εμείς αυτό το λέμε γιατί ξέρουμε ότι μαγαζί δεν δουλεύει άμα ο εργάτης δεν έχει μισθό ή αν είναι πολύ χειρότερα άνεργος, δεν έχει δουλειά δηλαδή, ή αν ο αγρότης δεν έχει στοιχειώδεις εγγυημένες τιμές ή το κόστος για την παραγωγή είναι τεράστιο, που είναι τεράστιο και δεν καλύπτεται από αυτό που παράγει. Πώς να πάει στο μαγαζί να ψωνίσει ρούχα ή να αλλάξει την καρδαρόμπα του ή να πάει να διασκεδάσει στην εστίαση ή δεν ξέρω τι, να πάει στο μαγαζί του κυρίου Μπούκιου να αγοράσει ένα χρυσαφικό για τη γυναίκα του ή για την αργωνιαστικιά του και πάει λέγοντας. Έτσι είναι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει αυτά τα ζητήματα της κοινής πάλης, του συντονισμού της πάλης με το εργατικό κέντρο, με εργατικά σωματεία, με αγροτικούς συλλόγους, να το δείτε. Λέμε μια γνώμη, αυτή είναι η σκέψη μας. Και βεβαίως θα πρέπει το μέτωπο, κατά την άποψή μας, να βρίσκεται σε αυτό που λέμε μονοπωλιακό όμιλο, μεγάλη επιχείρηση. Γιατί αυτή είναι που υπονομεύει, το ξαναλέω αυτό, τη δική σας τη ζωή, τη δική σας, το δικό σας κράτημα της επιχείρησης κλπ. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με άλλα. Αν υπάρχουν ερωτήματα μπορώ βεβαίως να, αν έχετε κάποιο ερώτημα σε αυτό ή κάποια πρόταση που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ερωτήσεις, αναφορές στη Βουλή θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και κυρίως θα είμαστε μαζί σας στους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Εμείς σίγουρα είμαστε οι άνθρωποι της αγοράς. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε κρίκος ένας με τον άλλον. Δηλαδή αν οι αγρότες δεν έχουν λεφτά, αν δεν έχουμε κι εμείς. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματά μας είναι εργαζόμενοι χρόνων, είναι οι οικογένειές μας. Δηλαδή δεν είναι, εμείς δεν βλέπουμε αριθμούς. Εμείς βλέπουμε το συνάδελφο δίπλα, τον εργαζόμενο, ο οποίος κάνει αγώνα να ζει στην οικογένειά του όπως τον κάνουμε και εμείς. Δεν έχουμε διαφορές. Γι' αυτό και είμαστε μαζί. Αν δεν έχει ο εργαζόμενος, δεν έχουμε εμείς. Αν δεν έχει ο Γεωργός, δεν έχουμε εμείς. Είμαστε ο κρίκος της ίδιας αλυσίδας. Ξέρετε, παλιότερα ίσως αυτό δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που λέτε, αυτό που είπα και εγώ πριν. Όμως σήμερα, μετά από 10 χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης, μετά από μια πανδημία 2 και πλέον χρόνων, μετά από έναν πόλεμο τώρα που οδηγεί σε ενεργειακή κρίση, με μεγάλη ακρίβεια ανατιμήσεις, που οδηγεί σε ανταγωνισμούς, που οδηγεί σε επισιτιστική κρίση. Γιατί ξέρετε, ο πόλεμος, η κρίση, όταν παρουσιάζεται, δημιουργεί με μαθηματική ακρίβεια και τους μαυραγωρίτες.
Έτσι γίνεται. Για να κρύβουν τα αλεύρα, για να κρύβουν το ένα και το άλλο. Και βεβαίως εμείς έχουμε επισημάνει, γι' αυτό σας έλεγα πριν αυτό που συζητάνε σήμερα, κλιματικός νόμος δεν είναι άσχετο. Ενεργειακή κρίση, επισιτιστική κρίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις ουσιαστικά απαξίωναν και την αγροτική παραγωγή ταυτόχρονα τόσα χρόνια. Και βεβαίως στάρει από την Ουκρανία, στάρει από τη Ρωσία, σε όλο τον κόσμο δίνει, τώρα είναι πόλεμο, κάνουν εμπάργκο οι Ρώσοι εκεί, δεν αφήνουν να φύγουν τα πλοία κλπ. Η Ουκρανία έχει πόλεμο, δεν έχουν δηλαδή αυτό. Εμείς δεν έχουμε το σιτάρι που παλιά είχαμε τεράστια παραγωγή, όχι μόνο για να θρέψουμε τον πληθυσμό της χώρας μας, αλλά για να κάνουμε και εξαγωγές, και αυτό ισχύει δυστυχώς για πάρα πολλά, να μην πω για όλα, και είμαι απόλυτο στα αγροτικά προϊόντα. Και για τη ζάχαρη και για το ένα και το άλλο. Και έρχονται απ' έξω. Δεν υπάρχει ο προστατευτισμός που υπήρχε παλιά, διότι με το Μάστριχτ, δηλαδή με την αλλαγή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πριν 30 χρόνια που υπογράψαν τούτοι εδώ όλοι, εκτός από το ΚΚΕ τότε στη Βουλή, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε την ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων κλπ. Και βεβαίως εδώ μέσα να έρχονται, τα έλεγα και πριν στους αγρότες, και κάνουν ελληνοποίησεις ζάχαρης, μελιού, λένε είναι ελληνικό, είναι αυτό. Και έρχονται από την Βουλγαρία, που είναι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες είναι, και οι άλλες που δεν είναι θα μπουν σε λίγο, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τι λέμε δηλαδή τώρα. Άρα πώς να μην υπονομευθεί η ντόπια παραγωγή, πώς να μην υπονομευθεί η μικρή επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε, όταν πολλές φορές συζητάμε για τον καπιταλισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, λέμε ότι όλα αυτά είναι αλυσίδα. Το ένα δημιουργεί το άλλο. Δεν τα λέμε τυχαία. Γι' αυτό παρακολουθήστε τις αναλύσεις μας και εμείς δεν θέλουμε απλώς να επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέμε. Θέλουμε, αν θέλετε, ορισμένα λέμε καλύτερα να μην επιβεβαιωνόμαστε. Γιατί προειδοποιούσαμε γι' αυτά. Αλλά δυστυχώς είναι και θέμα του ελληνικού λαού. Ο λαός θα σώσει το λαό, λέμε, αλλά ο λαός πρέπει να αποφασίσει να σώσει τον εαυτό του. Και τις επιλογές που κάνει βεβαίως. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.